τραπεζοκρατίας και της μηδιοκρατίας. Όλοι αυτοί που κέρδιζαν τα χρόνια της ανάπτυξης και συνεχίζουν και τώρα να κερδίζουν, ή αν δεν κερδίζουν συνεχίζουν και τώρα να απολαμβάνουν τον πλούτο που συσσόρευσαν, προφανώς διότι αυτός ο πλούτος είναι στο απειρόβλητο. Και όλοι αυτοί υποστήριζαν πάθος το μνημόνιο. Γιατί άραγε? Όλοι αυτοί ήταν μεμένος εναντίον της προοπτικής να έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ όχι με ρεσάλτο, με τη δημοκρατική διαδικασία, με την ψήφο των πολιτών. Θυμηθείτε τι μας λέγαν όλοι αυτοί προεκλογικά. Δεν υπήρξε επιχείρηση που να μην τρομοκρατηθούν οι εργαζόμενοι ότι αν έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ θα χάσουν τη δουλειά τους. Δεν υπήρξε μεγάλο επιχειρηματίας που να μην βγει και να πει ελάτε να με φορολογήσετε αν μπορείτε. Τα θυμάστε αυτά? Γιατί άραγε όμως? Γιατί αυτοί είχαν μένος εναντίον του ΣΥΡΙΖΑ και υποστήριζαν το μνημόνιο? Διότι ήξεραν ότι αυτή η καταστροφή δεν θα τους αγγίξει. Αφού τα λεφτά τους τα είχαν καλά προφυλαγμένα σε ελβετικές και άλλες ευρωπαϊκές τράπεζες. Να όμως που σπάει ο διάολος το ποδάρι του. Και ξεκινά απ' έξω φυσικά, όχι από το εσωτερικό της χώρας, μια διαδικασία αποκάλυψης των ονομάτων Ελλήνων καταθετών σε μία και μόνο εκ των τραπεζών του εξωτερικού, όπου υπάρχουν αντίστοιχοι λογαριασμοί. Και λέω απ' έξω, διότι δεν ήταν αναμενόμενο να ξεκινήσει από μέσα. Διότι παρά την τραγωδία στη χώρα, το πολιτικό σύστημα της διαπλοκής ήταν καλά οχυρωμένο. Πίσω από τον όρκο της σιωπής, της ομερτά και της συγκάλυψης, αλλά ακόμα και όταν έσπασε η ομερτά, πάλι με όρους μαφίας ρίχνεται στα σκυλιά τον πιο αδύναμο κρίκο προκειμένου να κλείσει η υπόθεση άρων-άρων και να μην καταφέρει να μπει κανείς στο Ιερό Άββατο. Και ποιο είναι αυτό το Ιερό Άββατο? Η έρευνα που δεν κάνατε ποτέ στους λογαριασμούς και στα αρχεία της λίστας. Και η πιθανή διασύνδεση αυτών των λογαριασμών με μια σειρά άλλων κρίσιμων λογαριασμών που έχουν μπει στο αρχείο επίσης κρίσιμων δικογραφιών, όπως αυτή της Siemens ή των υποβρυχίων ή του χρηματιστηρίου ή των δομημένων ομολόγων. Αυτό είναι το Ιερό Άββατο. Το Ιερό Άββατο λοιπόν είναι η διασύνδεση των λογαριασμών και οι σκελετοί που κρύβονται στις ντουλάπες και που αγωνιάται τώρα κύριε της κυβέρνησης μην τυχόν και αποκαλυφθούν. Οι σκελετοί μιας ατελείωτης σειράς σκανδάλων της κλεπτοκρατίας που χρεοκόπησε τη χώρα και που όλα έχουν ένα κοινό παρανομαστή. Τη συγκάλυψη και την ατιμορρησία. Αυτή κατά την άποψή μας κυρίες και κύριοι συνάδελφοι είναι η μοναδική εξήγηση που δίνουμε για την ανεξήγητη στάση του Πρωθυπουργού, ο οποίος σε μία ακόμα κρίσιμη συνεδρίαση απουσιάς δεν έρχεται να υπερασπιστεί τη στάση του και παίρνει πάνω του όλα τα ανομήματα του κυρίου Βενιζέλου και του προσφέρει πλήρη κάλυψη. Προσέξτε, όχι για να μην παραπεμφθεί ο κύριος Βενιζέλος στη δικαιοσύνη, δεν ζητάμε αυτό, ζητάμε να παραπεμφθεί σε εξέταση, σε προκαταρκτική εξέταση στη Βουλή, διερεύνησης πιθανών ποινικών του ευθυνών, διερεύνησης σε μία επιτροπή που στο κάτω-κάτω δεν θα έχει πλειοψηφία ΣΥΡΙΖΑ, σε μία επιτροπή που θα έχει πλειοψηφία τη συμπολίτευση, τα τρία κόμματα. Και διερωτούμαστε, εκτός από την πιθανή ποινική ευθύνη της πλαστογραφίας, της αλλίωσης της λίστας, άλλη πιθανή ποινική ευθύνη δεν προκύπτει? Προκύπτει, μας λέτε, κύριοι και κυρίες συνάδελφοι της πλειοψηφίας, για τον κύριο Παπακοσταντίνου μόνο, αυτή της παράβασης καθήκοντος. Αλλά για ποιο θέμα παράβασης καθήκοντος? Μόνο για την παραβίαση της λίστας και την παραποίηση. Όχι για την απόκρυψη. Γιατί? Προφανώς διότι αν προέκυπτε
για την απόκρυψη για τον Παπακοσταντίνου δεν θα μπορούσε να μην προκύπτει και για τον κύριο Βενιζέλο. Η απόπειρα λοιπόν συγκάλυψης και προστασίας για μας είναι προφανής και έχει ονοματεπώνυμο. Λέγεται Αντώνης Σαμαράς, που αποσιάζει και σήμερα από αυτή εδώ την αίθουσα. Ο Πρωθυπουργός είναι αυτός που προσπαθεί να δώσει σανίδα σωτηρία στους συνεταίρους του, όπως ακριβώς έγινε και πριν από λίγες μέρες στην πρότασή μας για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για το μνημόνιο, για να δούμε πώς έφτασε η χώρα σε εδώ, ποιες είναι οι ευθύνες των προηγούμενων κυβερνήσεων. Μια πρόταση την οποία ο ίδιος ο σημερινός Πρωθυπουργός από αυτό εδώ το βήμα, αλλά και σε όλες τις προεκλογικές ομιλίες, την κατέθεται δημόσια λέγοντας η μία και μόνη εξεταστική. Τι άλλαξε λοιπόν? Τι άλλαξε, κυρίες και κύριοι της Νέας Δημοκρατίας? Ορισμένοι λέτε ότι φοβάστε μην πέσει η κυβέρνηση. Το άκουσα αυτό να το λέει ο κύριος Πάγκαλος. Τι θέλετε, λέει, τώρα να ασχοληθούμε με τη λίστα Λαγκάρτ, να πέσει η κυβέρνηση και να έχουμε τρεχάματα με τον ΣΥΡΙΖΑ? Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εγώ θέλω να σας διαβεβαιώσω. Όλοι γνωρίζουν ότι επιθυμούμε διακαώς την προσφυγή στη λαϊκή δημιουργία, γιατί θεωρούμε ότι αυτή η πολιτική οικονομική που ασκείται και δημοκρατική νομιμοποίηση δεν έχει, διότι άλλα είπατε προεκλογικά, και είναι καταστροφική για τη χώρα. Όμως ποτέ, και το επαναλαμβάνω, ποτέ δεν συνδέσαμε, ούτε συνδέουμε, το αποτέλεσμα της σημερινής ψηφοφορίας για τη σύσταση προκαταρκτικής επιτροπής με τη διατήρηση ή όχι της κυβέρνησης. Για ποιο λόγο άλλωστε θα έπρεπε να συμβαίνει αυτό? Για ποιο λόγο θα έπρεπε να αισθάνεται απειλή μια κυβέρνηση που έχει την πλειοψηφία στη Βουλή και έχει περάσει τόσο σκληρά νομοσχέδια με πλειοψηφία, να αισθάνεται απειλή για το αν το σώμα αποφασίσει να διερευνηθούν πιθανές ποινικές ευθύνες μέλους ή μελών της κυβερνητικής πλειοψηφίας από μια επιτροπή που ούτως ή άλλως θα έχει και την πλειοψηφία? Για ποιο λόγο? Να σου το πω αλλιώς. Υπό διαφορετικές συνθήκες, αν ο κύριος Βενιζέλος δεν είχε τους δικούς του λόγους να συμπεριφέρεται όσο έχουν τη μίγα, κανονικά θα μπορούσε και θα έπρεπε, λέω εγώ, να είναι ο ίδιος ο οποίος θα ζητούσε να συσταθεί αυτή η επιτροπή. Διότι καθαρός ουρανός, λέει μια παροιμία, αστραπές δεν φοβάται. Δεν το κάνει όμως. Δεν το κάνει όμως. Και το ερώτημα είναι γιατί δεν το κάνει. Η απάντηση που δίνουμε εμείς, κυρίες και συνάδελφοι, είναι ότι διότι δεν το κάνει, γιατί η στάση και του Πρωθυπουργού και του κ. Βενιζέλου στην υπόθεση αυτή είναι στάση που υποδεικνύει, αναδεικνύει ενοχή, ακριβώς διότι γνωρίζουν ότι η λίστα Λαγκάρτ δεν είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό, αλλά είναι η κορυφή του παγόβουνου. Ενός παγόβουνου που αν αποκαλυφθεί τι ακριβώς βρίσκεται κάτω από τα ύδατα, τότε μπορεί να ανοίξουν μια σειρά από ζητήματα. Διότι εμείς θεωρούμε, να το πω αλλιώς, ότι η λίστα Λαγκάρτ είναι το σκάνδαλο που κρύβει μέσα της σκάνδαλα προηγούμενων ετών. Γι' αυτό και έγιναν τα πάντα, ώστε να μείνει κρυφή και αναξιοποίητη.